αντιλαμβάνεται ο Βενιζέλος ότι οι Βρετανοί με την ανάπτυξη του κεμαλικού κινήματος νιώθουν αμήχανα. Γιατί νιώθουν αμήχανα? Οι Βρετανοί ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αν δείτε το χάρτη, πήραν τη μερίδα του Λέοντος. Ποια ήταν η μερίδα του Λέοντος? Η Μεσοποταμία, τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κυρκού. Και μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και των πετρελαίων είχαν μια φιλική χώρα. Ποια ήταν η φιλική χώρα? Η Ελλάδα. Την οποία επένδυσαν πάνω στην Ελλάδα. Αυτή ήταν η βρετανική εξωτερική πολιτική εκείνη την εποχή. Έτσι παίζεται η διπλωματία, δεν παίζεται σε επίπεδο ηθικό, παίζεται και σε ένα επίπεδο συμφερόντων. Οι Βρετανοί ενίσχυσαν τους Έλληνες γιατί ακριβώς τους σύμφεραν οι Έλληνες. Αλλά παράλληλα, για πρώτη φορά, τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα ταυτίστηκαν με τα βρετανικά εκείνη την περίοδο. Τον Οκτώβριο του 20, λοιπόν, γίνεται το τελευταίο υπόμνημα του Βενιζέλου προς τους Βρετανούς, προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό, τον Λόιντ Τζόρτζ, όπου του ζητάει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι από κοινού καταστολή εγκαίρως του κεμαλικού κινήματος, πριν ανδρωθεί, και από κοινού, όχι από μόνοι μας, όπως ένα χρόνο μετά έκαναν οι αντίπαλοι του με εκείνη την πολύ κακά οργανωμένη εκστρατεία προς την Άγκυρα μέσω της Αλμυράς Ερήμου και ιτήθηκαν. Η ήττα μας ήταν εκεί επί της ουσίας. Εκεί ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση με τον Αύγουστο του Ιούλιο-Αύγουστο του 21. Και εκτός από την κοινή καταστολή του κεμαλικού κινήματος εν τη γενέση του, αναθεώρηση της συνθήκης των Σευρών εις βάρος της εναπομείνασας Τουρκίας. Ποια ήταν η εναπομείνασα Τουρκία και τι διεκδικούσε με αυτό το υπόμνημα? Δύο νέα κράτη. Κράτος Κωνσταντινούπολεως υπό τη διεθνή εποπτεία, η Κωνσταντινούπολη δεν μπορούσε να δοθεί ποτέ στους Έλληνες, γιατί ακριβώς ήταν η έδρα του Ισλαμικού Χαλιφάτου. Δηλαδή η πρωτεύουσα των απανταχού μουσουλμάνων ήταν η Κωνσταντινούπολη. Και εκείνη την εποχή η Μεγάλη Βρετανία, όπως ξέρετε, με τις αποικίες, είχε δεκάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους υπηκόους. Άρα δεν μπορούσε να τη δώσει στους άπιστους. Μπορούσε όμως να την ουδετεροποιήσει. Μια διεθνής πόλη υπό τη διοίκηση της κοινωνίας των εθνών, του τότε ΟΗΕ. Και το δεύτερο, δημιουργία κράτος πόντου. Για πρώτη φορά στην ελληνική εξωτερική πολιτική, το ποντιακό ζήτημα ενσωματώνεται ως ένα ευρύτερο εθνικό ζήτημα. Αυτά ένα μήνα πριν τις μοιραίες εκλογές της 1ης Νοεμβρίου του 20. Οι οποίες είναι μοιραίες γιατί αλλάζουν άρδη τον εσωτερικό χάρτη και τις ελληνικές διεθνείς σχέσεις. Τι συμβαίνει? Ο Βενιζέλος πάει σε εκλογές, ήταν ένα ερώτημα που είχα πολλά χρόνια, αλλά πιστεύω ότι το έχω απαντήσει. Πάει στις εκλογές πιστεύοντας ότι θα τις κερδίσει, ότι θα κάνει περίπατο στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου. Γιατί? Γιατί η πολιτική του, η συγκεκριμένη στρατηγική, όπως ξεκινάει από τους Βαλκανικούς πολέμους και μετά ανοίγεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην διεκδίκηση της Μικράς Ασίας, κατάφερε μια Ελλάδα που ήταν μια χώρα του Βαλκανικού Νότου, αρκετά περιφερειακή και περιθωριακή, να την τριπλασιάσει. Η Ελλάδα με την πολιτική τη βενιζελική, αυτή την επιθετική, παίρνει τις νέες χώρες, Ήπειρος, Μακεδονία, Θράκη, Δυτική και Ανατολική και Σαντζάκη ως Μύρνης. Και βεβαίως γιατί ο βασιλιάς πια, ο βασιλιάς δεν είναι ο Κωνσταντίνος, αυτός έχει φύγει το 17 ο φιλογερμανός. Στη θέση του είναι ο γιος του, ο Αλέξανδρος ο πρώτος, ο οποίος έχει βρει κοινή γλώσσα με τον Βενιζέλο. Για πρώτη φορά λοιπόν δεν έχουμε πολιτιακό χάσμα, σύγκρουση δηλαδή βασιλιά και πρωθυπουργού. Ο βασιλιάς και ο πρωθυπουργός έχουν συναντήληψη επί των εθνικών συμφερόντων. Ένα μήνα πριν τις εκλογές, ο Αλέξανδρος πεθαίνει. Πεθαίνει από ένα τυχαίο δάγκωμα μιας μαϊμούς. Είναι ένα τυχαίο γεγονός. Αλλά είναι εκείνα τα απίστευτα γεγονότα που μπορούν να αλλάξουν το χάρτη και το ρου της ιστορίας. Γιατί είναι ένα, έτσι κι αλλιώς, όλη η συνάρτηση, αν θέλουμε να μιλήσουμε και λίγο μαθηματικά, είχε παραμέτρους οι οποίες ορίζονταν ανά κάθε στιγμή. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μας είχε δοθεί η Σμύρνη ως εθνικό έδαφος, ώστε να την περιφρουρήσεις ως εθνικό έδαφος, μας είχε δοθεί ως συμμαχική αποστολή. Σε 5 χρόνια θα γινόταν εθνικό έδαφος. Ο θάνατος του Βενιζέλου δημιουργεί ένα τσουνάμι φιλοβασιλικό. Έρχονται οι φιλοβασιλικοί, οι οποίοι είχαν καταπιεστεί άγρια από τους βενιζελικούς, από την εξορία κλπ. Με ένα μόνο σύνθημα. Επαναφορά του Κωνσταντίνου. Κερδίζουν τις εκλογές με συνθήματα «Ήκαδε», «Να σας φέρουμε τα παιδιά σας πίσω», διαδηλώσεις φοβερές του τύπου, αν δείτε τα συνθήματα των διαδηλώσεων εκείνη την εποχή, λες, δεν είναι δυνατόν να υπήρχε τέτοιος ανορθολογισμός στην πιο κρίσιμη εποχή της διαμόρφωσης της Αιγής Ανατολής και των ελληνικών εθνικών συμφερόντων. Συνθήματα του τύπου «Κότσο Σοφία, δεν θέλουμε
Θράκη, Μικρά Ασία. Το διανοείστε ότι θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο σύνθημα εκείνη την εποχή και να επικρατήσει στις εκλογές. Και όμως επικράτησε στις εκλογές. Οι νέοι πλέον κυρίαρχοι, που είναι οι παλιοί βασιλικοί, που είχαν συγκρουστεί σκληρά με τους Βενιζελικούς, δεν θέλαν μικρασία, δεν θέλαν περιπέτειες. Τα βλέπαν σαν υπερπόντια εκστρατεία. Είναι μπροστά σε ένα ζήτημα το οποίο δεν το κατανοούν, δεν το ελέγχουν. Κάνουν 6 μήνες μέχρι να το συνειδητοποιήσουν. Είναι η κρίσιμη 6 μήνες που ο Κεμάλ οργανώνει πλήρως τα δίκτυά του σε διπλωματικό και σε στρατηγικό επίπεδο. Γιατί μέσα στο συμμαχικό στρατόπεδο οι αντιθέσεις είναι φοβερές. Οι Ιταλοί καταρχάς είναι αντίθετοι με το ότι έχει αποδοθεί η Σμύρνη στην Ελλάδα. Θέλανε να είναι Ιταλική η Σμύρνη, ώστε μαζί με τα Δωδεκάνησα να φτιάξουν ένα μεγάλο Ιταλικό προτεκτοράτο που θα ελέγχει όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ιταλοί λοιπόν είναι αντίθετοι εξ αρχής. Δεν τολμούν όμως να σπάσουν τη συμμαχία. Οι Γάλλοι και οι Βρετανοί την πρώτη περίοδο συμπορεύονται με τους Έλληνες. Πολύ σύντομα όμως, Γάλλοι και Βρετανοί έχουν αποκλίνουν τα συμφέροντα στον χώρο της Αιγαίας Ανατολής. Άρα, βαθμία οι Γάλλοι προσπαθούν, έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από τις συμμαχίες. Ποιος τους δίνει αυτή την ευκαιρία? Η επαναφορά του Κωνσταντίνου του Πρώτου, δηλαδή του φιλογερμανού μονάρχη, που τον θεωρούσαν ταυτισμένο με τον Κάιζερ. Και έτσι στις 5 Δεκεμβρίου, δυστυχώς η νέα μοναρχική κυβέρνηση κάνει το δημοψήφισμα και την επαναφορά του βασιλέως. Οι σύμμαχοι, που μέχρι τότε ήταν μαζί με τους Έλληνες στη διεκδίκηση όλων αυτών των νέων περιοχών, στέλνουν 2 πολύ σκληρά υπομνήματα. Ξεκάθαρα. Τους λένε ότι θεωρούμε ότι ο Κωνσταντίνος είναι υπεύθυνος μεγάλων συμμαχικών ιτών. Έπαιξε πολύ υπονομευτικό ρόλο για τη συμμαχική προσπάθεια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον θεωρούμε εχθρό και κάθε επαναφορά στον ελληνικό θρόνο θεωρούμε εχθρική πράξη εναντίον μας. Προσέξτε, ήταν πολύ σκληρές οι διατυπώσεις και ξεκάθαρες. Ότι δεν υπάρχουν πια συμμαχικές υποχρεώσεις μετά την επαναφορά του Κωνσταντίνου. 2 διακοινώσεις. Τις αγνοούν, τον επαναφέρουν και από εκεί και πέρα φυσικά λύνουν τα χέρια και των Ιταλών και των Γάλλων. Οι οποίοι αμέσως την επαύριο ξεκινούν τις επαφές με τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Και βεβαίως τον εφοδιάζουν και παράλληλα με τους Σοβιετικούς, οι οποίοι επίσης εφοδιάζουν κατά πολύ τον Μουσταφά Κεμάλ Πασά. Αλλά η σοβιετοτουρκική προσέγγιση είναι από μόνη της ένα τεράστιο θέμα. Αυτό βεβαίως η Σοβιετική Ένωση ήταν εχθρός του δυτικού κόσμου και των Ελλήνων και των Αρμενίων. Είναι από μόνο του τεράστιο θέμα που αξίζει να υπάρχει ιδιαίτερη διαπραγμάτευση. Οι σύμμαχοι όμως, με τους οποίους πορεύτηκε κοινά η Ελλάδα, μας εγκαταλείπουν γιατί τους δίνουμε εμείς τη δυνατότητα να το κάνουν. Από εκεί και πέρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Η αντίστροφη μέτρηση, λίγο πολύ την ξέρουμε, είναι μια διαχείριση μιας στρατιωτικής πρόκλησης, η οποία δύσκολα δεν έχει γεννηθεί μέσα από τη στρατηγική αντίληψη των νέων κυβερνητών, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα λειτουργούν σπασμωδικά, να καλύψουν αυτό το κενό των συμμαχικών απολειών. Και κάνουν πολλά μεγάλα λάθη. Καταρχάς, το κέντρο βάρους τους πλέον μεταφέρεται από τη Μικρά Ασία. Και γι' αυτό κάνουν και σπασμωδικά λάθη, όπως η εκστρατεία του Ιουλίου και Αυγούστου του 1921, να καταλάβουν την Άγκυρα κλπ. Που αποτυχαίνουν, γιατί ήδη ο Κεμάλ έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Αυτό το εξάμηνο που έχασαν μέχρι να καταλάβουν πού βρίσκονται και αν θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη Μικρά Ασία ή θα πρέπει να παραμείνουν και να την εδραιώσουν. Μπορώ να πω ότι στο τέλος, όπως τα λέγαμε στα νέα ελληνικά, γλυκάθηκαν από την ιδέα αυτή, παρότι ήταν αντίθετη με τη μικρασιατική εκστρατεία, στο τέλος να ενσωματώσουν και τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα. Και προσπάθησαν να γίνουν βασιλικότεροι του βασιλέως σε σχέση με τους Βρετανούς. Δεν τα κατάφεραν. Η Ελλάδα θα ιτηθεί τον Αύγουστο του 1922 με ένα δραματικό τρόπο. Και βεβαίως εκεί θα παιχτούν και μεγάλες κρίσεις που θα ακολουθήσουν και τις ξέρουμε, που σχετίζονται με τις σφαγές της μικρασιατικής καταστροφής. Όπως είπα, ο Πόντος εγκαταλείπεται, είναι η πρώτη ομάδα που εγκαταλείπεται, αλλά δεν εγκαταλείπεται μόνο ο Πόντος. Από την άνοιξη του 1922 η Ελλάδα προσπαθεί να φύγει από τη Μικρά Ασία, αλλά δεν βρίσκει την ευκαιρία. Και παρότι οι Μικρασιάτες το αντιλαμβάνονται, έχουν μια οργάνωση, τη Μικρασιατική Άμυνα, έρχονται στην Αθήνα, ζητούν από το Γούναρη να τους επιτρέψει να ιδρύσουν ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ιωνία και μαζί με το στρατό που θα ήθελε να μείνει και με ντόπιους επιστρατευμένους να την εξοπλίσουν, να την οργανώσουν, να δημιουργήσουν γραμμή άμυνας, απορρίπτει η κυβέρνηση Γούναρη αυτή την πρόταση. Δηλαδή δεν τους δίνει το δικαίωμα αυτοάμυνας, ας το πούμε έτσι, τους Μικρασιάτες, τη Δυτική Μικρασία, έτσι, περιοχή Σμύρνης. Και παράλληλα βεβαίως δεν τους θέλει κιόλας εδώ, αν σε περίπτωση φύγει. Ξέρει ότι θα γίνει
σε περίπτωση που φύγει η Ελλάδα, θα γίνει σφαγή. Αυτό είναι γνωστό. Το λέει και ο Γούναρης στις διαπραγματεύσεις που έχει με τους συμμάχους, ότι αν εμείς φύγουμε, θα επακολουθήσει λουτρό αίματος. Οι άλλοι είναι οι ακραίοι εθνικιστές, οι κεμαλικοί που έχουν σαφή αντιμειονωτική γραμμή κατά Ελλήνων και Αρμενίων. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει το παραμικρό σχέδιο σωτηρίας του πληθυσμού σε περίπτωση που θα συμβεί κάτι. Δεν υπάρχει δεύτερο σχέδιο άμυνας, δεν οχυρώνεται η Σμύρνη, ούτε καν το Σαντζάκιο, η Ερυθρέα. Αν δείτε απέναντι από τη Χίο, είναι η Χερσόνησο της Ερυθρέας. Έχει ένα στενό λαιμό, ούτε καν εκεί. Εκεί μπορούσε με 5 πολυβόλα να κρατηθεί η γραμμή. Ο ελληνικός στόλος ήταν πανίσχυρος εκείνη την εποχή στο Αιγαίο. Δεν υπήρχε τουρκικός στόλος. Και παρόλα αυτά, τι κάνουν. Είναι οι τελευταίες θλιβερές, θα λέγαμε, συμπεριφορές της τότε ελληνικής κυβερνήσεως, που τον Ιούλιο του 22, Ιούλιο του 22, ένα μήνα πριν την καταστροφή, ψηφίζουν ομοφόνος, όπως λένε, τον νόμο περί διαβατηρίων, δηλαδή απαγορεύουν να κινείται στο Αιγαίο οποιοδήποτε πλοίο άνευ επίσημης αδείας. Και βεβαίως, όταν σπάει το μέτωπο, 5 μέρες πριν μπουν οι Τούρκοι στη Σμύρνη και γίνει αυτό που ξέρουμε όλοι ότι έγινε, φεύγει η τελευταία εντολή της ελληνικής κυβερνήσεως προς τον αρμοστή της Σμύρνης, με την υπογραφή του Έλληνα Πρωθυπουργού, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης. Ξέρετε τι λέει. Τα έχουμε δημοσιεύσει έτσι, ως έγγραφα αυτούς από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μην επιτρέψετε τους Έλληνες Μικρασιάτες να αποχωρήσουν, ούτε καν τους ευπόρους. Δηλαδή, δεν τους θέλουμε, ούτε καν τα λεφτά τους θέλουμε. Αυτό λέει 5 μέρες πριν γίνει η μεγάλη σφαγή σε όλη την Ιωνία. Για να καταλάβουμε τη φοβερή αντίφαση και αντίθεση που υπήρχε μέσα στον ελληνικό κόσμο και γιατί ιτήθηκαν οι Έλληνες. Το λένε ξεκάθαρα και οι Βρετανοί που παρακολουθούν αυτή την εξέλιξη. Λέει, είναι αδιανόητο, ο ίδιος ο Λόιντ Τζόρτζ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, είναι αδιανόητο το ότι οι Έλληνες έχασαν τη Σμύρνη. Γιατί ποτέ οι Τούρκοι, ο κεμαλικός στρατός, δεν ήταν ισχυρότερος του ελληνικού και ποτέ δεν ήταν καλύτερα εξοπλισμένος. Γιατί πάρα πολλοί μύθοι έχουν κυριαρχήσει για να καλύψουν αυτές τις εσωτερικές μας ευθύνες. Οι ευθύνες μας είναι τεράστιες. Ουσιαστικά οι Έλληνες αυτοητώνται στο Μικρασιατικό πόλεμο. Και μετά το 22, όταν έρχεται αυτή η τρομακτική, το τσουνάμι των Μικρασιατών όσων διασώθηκαν στην Ελλάδα, άλλου τύπου πια είναι οι αντιθέσεις, γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί μια ενοποιημένη κοινωνία. Δεν είναι εύκολο. Για φανταστείτε, ανώμοι πληθυσμοί στα 4,5 εκατομμύρια, έρχεται άλλο 1,5 εκατομμύριο εξαθλειωμένων πληθυσμών. Φανταστείτε τι αντιθέσεις δημιουργούνται, οι οποίες θα βγουν όλες στην επιφάνεια που στη δεκαετία του 40. Αν έχουμε αυτή τη φοβερή ένταση στη δεκαετία του 40, σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται ακριβώς σε αυτές τις κοινωνικές αντιθέσεις του Μεσοπολέμου. Δηλαδή, με την ύπαρξη πολλών προσφύγων που δεν μπορεί να τους σηκώσει η ελλαδική κοινωνία, με την αντίθεση ντόπιων προσφύγων κλπ. Εντάξει, όλα αυτά θα επιληθούν βαθμία μέσα στις επόμενες δεκαετίες που θα ακολουθήσουν. Λίγο πολύ δεν ξέρω αν μπόρεσα να σας δώσω αυτό το περίγραμμα μιας μεγάλης τραγωδίας, αλλά που είναι και η πιο, θα λέγαμε, κρίσιμη εποχή στην ιστορία των Ελλήνων από τότε που εμφανίζονται. Γιατί για πρώτη φορά στις δύο ακτές του Αιγαίου κατοικούν εντελώς ανώμοιοι πληθυσμοί. Αυτό δεν συνέβη ποτέ από το 10ο αιώνα π.Χ. έως το 1922.